Περισσότεροι άνθρωποι χωρίζουν τον χρόνο σε τρία μέρη. Αρχικά, το παρελθόν. Σε αυτό εντάσσονται όλες τις στιγμές που ήρθαν και πέρασαν, όλα όσα έχουμε ήδη ζήσει. Έπειτα, έρχεται το παρόν. Το παρόν είναι το πιο μικρό, διαρκεί μόνο μία στιγμή κάθε φορά. Τελευταίο είναι το μέλλον. Γι' αυτό ξέρουμε τα λιγότερα. Έχει άγνωστη διάρκεια και δεν μπορούμε ούτε να μαντέψουμε τι θα συμβεί σε αυτό. Με ποιο άραγε από τα τρία μέρη θα έπρεπε να ασχοληθούμε περισσότερο? Σίγουρα όχι με το παρελθόν, αφού έχει φύγει και ποτέ δεν θα ξανάρθει. Ούτε και με το μέλλον θα μπορούσαμε, καθώς δεν γνωρίζουμε τίποτα γι' αυτό. Έχουμε όμως τα χέρια μας το παρόν. Μία μόνο στιγμή, αλλά τόσο πολύτιμη. Την αξιοποιούμε όπως πρέπει. Άλλοι ναι, άλλοι όχι. Πάντως θα έπρεπε να προσπαθήσουμε. Προσωπικά, νιώθω ότι χρησιμοποιώ τον χρόνο σωστά όταν κάνω κάποια δραστηριότητα που με ωφελεί με οποιονδήποτε τρόπο. Άλλοτε είναι το διάβασμα και άλλοτε, πιο συχνά, το παιχνίδι. Χρειάζονται και τα δύο, οπότε έχω φτιάξει ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει. Κάθε μέρα αναγκάζομαι να διαβάσω για την επόμενη. Είναι πολλά τα μαθήματα, αγγλικά, γαλλικά και φυσικά το σχολείο. Κάποιοι θα έλεγαν πως δεν γίνεται να τα κάνω όλα και να χωρέσω και την προσωπική μου ευχαρίστηση. Ίσως να με συμβούλευαν να μην προσπαθήσω καν. Αυτό είναι όμως μια παγίδα που οδηγεί σε απώλεια του χρόνου μας. Αν δεν προσπαθήσουμε να τον διαχειριστούμε σωστά, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Αντιθέτως, χωρίς άγχος και με πρόγραμμα, μπορούμε να τα πετύχουμε όλα. Όποιος το δοκιμάζει, πάντα στην αρχή εκπλήσεται με το πόσα πράγματα χωράνε τελικά οι 24 ώρες κάθε ημέρας. Είναι λοιπόν δυνατό να σταματήσουμε να χάνουμε χρόνο μόνο δημιουργώντας ένα πρόγραμμα? Όχι φυσικά. Ακόμη κι αν ξέρουμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια της ημέρας, πάντα υπάρχουν πιθανότητες για σπατάλη του χρόνου. Ο τρόπος είναι απλός. Εάν αγωνιούμε για το τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, για το τι θα μας πούν για κάτι που κάναμε στο παρελθόν ή ακόμη και για το αν θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε με ακρίβεια το πρόγραμμά μας, στο τέλος είναι σίγουρο ότι θα συμβούν όλα όσα περιμέναμε και αγωνιούσαμε για αυτά. Γιατί? Επειδή θα έχουμε χάσει τον μισό μας χρόνο αγωνιώντας. Ύστερα θα κοιτάμε το ρολόι και δεν θα το χωνεύουμε το πόσο γρήγορα περνάει η ώρα. Γι' αυτό ας προσπαθήσουμε να ασχολούμαστε πάντα μόνο με το παρόν. Πόσα μπορεί να αλλάξει αυτή η μικροσκοπική και φαινομενικά ασήμαντη στιγμούλα? Θα μπορούσε κανείς να πει ότι το παρόν διαρκεί πάντα το ίδιο χρονικό διάστημα. Αυτή η διατύπωση ισχύει από μία πλευρά, καθώς διαρκεί κάθε φορά μία στιγμή. Αυτό το υπαγορεύει η λογική. Αλλά υπάρχει μία φωνούλα που προτείνει κάτι διαφορετικό. Κυλάει η ίδια ο χρόνος το καλοκαίρι στην κατασκήνωση και τον χειμώνα στο σχολείο? Φυσικά και όχι. Ο καθένας αντιλαμβάνεται διαφορετικά τον χρόνο στις εύκολες και στις δύσκολες συνθήκες της ζωής του. Όποτε περνάμε καλά, θαρρείς ο χρόνος βιάζεται να φύγει και όποτε μας βασανίζουν, αναγκάζοντάς μας να καθόμαστε σε μία καρέκλα και να ακούμε για ρήματα, θέματα, ποιητές και ομήρους, ο χρόνος δεν κουνιέται καθόλου, παρατείνοντας έτσι και το μαρτυριό μας. Επομένως, δεν είναι σωστό, πέρα από τη φυσική, να μετράμε τον χρόνο σε λεπτά. Επιπλέον, δύο διαφορετικές ημέρες, η μισή ώρα δεν διαρκεί ίσο χρόνο. Άλλοτε προλαβαίνουμε να κάνουμε 10 ασκήσεις αν είμαστε συγκεντρωμένοι και άλλοτε 6 αν χαζεύουμε. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι κάθε φορά πρέπει να ασχολούμαστε με μία μόνο δραστηριότητα αν θέλουμε να είμαστε όσο περισσότερο αποδοτικοί μπορούμε. Πολλοί ίσως το διαφωνήσουν επειδή δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι είναι στην πραγματικότητα ο χρόνος. Είναι ένα μεγάλο δώρο. Κυλάει όμως γρήγορα και πολλοί δεν προλαβαίνουν να το συνειδητοποιήσουν. Θα μπορούσαν λοιπόν να σκεφτούν ότι ο χρόνος μοιάζει με ένα τρένο. Φτάνει στον σταθμό, ξεφορτώνει τα πάντα, αδειάζει και περιμένει λίγα λεπτά ώσπου να επιβιβαστούν οι νέοι επιβάτες. Η ώρα που θα παραμείνει στον σταθμό είναι προκαθορισμένη και αν κάποιος αργήσει, δυστυχώς δεν θα μπορέσει να επιβιβαστεί, ακόμη και αν έχει βγάλει εισιτήριο. Θα πρέπει να περιμένει το επόμενο τρένο. Ωστόσο, αυτό θα αργήσει πολύ,
καθώς ο συγκεκριμένος σταθμός είναι σε ένα απομακρυσμένο μέρος. Αλλά ακόμη και αυτοί που ανέβηκαν στο βαγόνι τους έχουν διαφορετικές απόψεις για το ταξίδι και διαφορετικές ιδέες για το πώς θα το αξιοποιήσουν. Άλλοι φοβούνται ότι θα είναι μακρινό, άλλοι γκρινιάζουν ότι θα ζαλιστούν επειδή το βαγόνι τους δεν είναι άνετο και άλλοι, οι πιο απαισιόδοξοι, περιμένουν ότι το τρένο σε λίγο θα εκτροχιαστεί. Υπάρχουν όμως και οι αισιόδοξοι, ευτυχώς. Εκείνοι είναι ευτυχισμένοι, σκεπτόμενοι ότι το ταξίδι θα τους πάει στους γονείς τους, στα παιδιά τους ή στους φίλους τους. Δεν τους περνάει καν από το μυαλό να γκρινιάξουν. Αντιθέτως, πιάνουν με τον διπλανό τους μία ενδιαφέρουσα και για τους δύο συζήτηση ή διαβάζουν ένα ωραίο βιβλίο. Αντίστοιχα και στη ζωή μας, κάποιοι δεν προσπαθούν να αξιοποιήσουν τον χρόνο που τους έχει δοθεί. Κάποιοι προσπαθούν, αλλά τελικά τα παρατάνε στη μέση. Συνήθως η κύρια αιτία είναι το άγχος τους να τα προλάβουν όλα. Και κάποιοι άλλοι βλέπουν από την αρχή τις ευκαιρίες που τους δίνει ο χρόνος και τις αρπάζουν αμέσως από τα μαλλιά. Πολλές φορές κάνω στον εαυτό μου την ερώτηση σε ποια από τις τρεις κατηγορίες βρίσκεσαι, σε ποια θα ήθελες να βρίσκεσαι και σε ποια θα έπρεπε να βρίσκεσαι. Θα ήθελα να βρίσκομαι στην τρίτη και πιστεύω πως αυτό είναι και το σωστό. Ωστόσο, δεν τα καταφέρνω πάντα. Αν και δεν έχω πιάσει ποτέ τον εαυτό μου στην πρώτη κατηγορία, νομίζω ότι βρίσκομαι αρκετά συχνά στη δεύτερη. Παρόλο που βλέπω τον χρόνο ως ένα δώρο που μου επιφυλάσσει πολύ όμορφα πράγματα, πολλές φορές αγωνιώ αν θα τα προλάβω όλα όσα πρέπει να κάνω στο ορισμένο χρονικό διάστημα. Τότε τα παρατάω και φυσικά στο τέλος δεν τα προλαβαίνω όλα. Κλείνοντας, ο χρόνος είναι ένα δώρο που έχει δοθεί στον κάθε άνθρωπο από τον Θεό. Δεν πρέπει λοιπόν να αγωνιούμε γι' αυτόν, ούτε και να τον σπαταλάμε. Πρέπει να τον αξιοποιούμε με σύνεση, προσέχοντας ακόμη και την τελευταία στιγμή. Προφανώς δεν πρέπει ούτε να διανοηθούμε ποτέ να ξεχάσουμε τον κύριο σκοπό μας. Είναι ωραίες οι διασκεδάσεις και φυσικά χρειάζονται τα μαθήματα, αλλά ο χρόνος που μας έχει δώσει ο Θεός υπάρχει κυρίως για να μας βοηθήσει να κερδίσουμε την αιώνια ζωή στη Βασιλεία των Ουρανών.